Μεγάλες είναι οι καταστροφές σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω της κακοκαιρίας με βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Τα οχήματα έγιναν βάρκες και οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Με το φως της ημέρας, εκτεταμένες ζημιές καταγράφονται κατά μήκους του παραλιακού μετόπου της Πάτρας. Από την Πλάς που έσπασε ο δρόμος και τα κύματα ξέβρασαν μπάζα, έως και την παραλία Πατρών και τα Βραχνέικα. Πολλά σημεία έχουν βυθιστεί κάτω από το νερό. Οι κάβοι φεριμπότε έσπασαν και βγήκε στη στεριά στην παραλία Ακταίο στο Ρίο. Πάνω από 15 χιλιόμετρα απόσταση, ιδιαίτερα στους παραλιακούς δρόμους, αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι. Είναι συνεργεία του Δήμου από το βράδυ. Ολική καταστροφή στην περιοχή Κόκκινος Μήλος της Πάτρας. Όπως μπορείτε να δείτε, τα πάντα έχουν καλυφθεί από νερά. Αυτοκίνητα έχουν εγκλωβιστεί, ενώ αυτή η εικόνα είναι ίδια για αρκετά χιλιόμετρα στο βάθος. Πάρα πολύ δυνατόν αέρα είχαμε και η θάλασσα με τη μανία και η βροχή που είχε βγήκε όλη η θάλασσα έξω. Νερό και λάσπη έχουν καλύψει τα πάντα, αν υπολογίστε είναι οι καταστροφές στα Βραχνέικα. Καταστραφήκαμε, πεθάναμε. Έκκληση, πεθάναμε, θάνατος. Η παραλιακή ζώνη στα Βραχνέικα Πατρών, όπως βλέπετε, έχει καταστραφεί ολοσχερός. Οι επιχειρηματίες προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Τα τελευταία 40-50 χρόνια δεν έχει ξαναγίνει και τα νερά μπαίνουν στα σπίτια. Υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Κοροναίκα εδώ πέρα, που είναι τα σπίτια των κατοίκων και δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια τους. Ανεμοστρόβιλος χτύπησε την Πρέβεζα, δέντρα ξεριζώθηκαν και προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε επιχειρήσεις. Στην Άρτα, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών, το ένατο δημοτικό σχολείο βρίσκεται στον αέρα, καθώς υποχώρησαν τα στηρίγματα του κτηρίου. Η στάθμη του νερού ανέβηκε και κάλυψε το παλαιό λιμάνι της Μύρινας στη Λίμνο. Απροσπέλαστος είναι ο δρόμος κατά μήκος όλης της παραλίας. Η θάλασσα ενώθηκε με τις αυλές των σπιτιών και των καταστημάτων.